Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Σουδούκας για το e-evros.gr και σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, Δευτέρα, 23 Μαΐου, όπου βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης, στο εμπορικό κέντρο Ορφέας, Falco Recording Studio, και είμαστε εδώ για να απολαύσουμε τους Acronauton. Οι Acronauton, οι οποίοι θα είναι μια φοβερή συμμετοχή φέτος στο φετινό School Wave. School Wave, λοιπόν, 2022 στη Δραπετσόνα. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Λέξεις δεν λέω, μωρέ, για τα νιάτα σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και βρισκόμαστε παρέα με τους Acronauton. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας είναι οι Acronauton εδώ στο στούντιό τους, όπου μπορούμε να τους απολαύσουμε. Είσαι ο Γιώργος, έτσι? Ο Γιώργος της Δινλής. Ωραία. Καταρχάς, μεγάλη μας χαρά που έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε σήμερα. Ξέρω ότι είστε όλοι μαθητές, είστε έτσι σε μια δύσκολη περίοδο αυτή. Και ένας φοιτητής. Ναι. Ωραία. Τον Χρήστο, έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας γνωρίσουμε, παιδιά. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε όλους. Είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί εκπροσωπείτε την Αλεξανδρούπολη, εκπροσωπείτε τον νομό μας σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, στο School Wave. Κυρίες και κύριοι, σήμερα λοιπόν θα τα πούμε εδώ πέρα με τα παιδιά. Είσαι ο Γιώργος και παίζεις λαούτο. Κριτικό λαούτο. Τραγουδάς και γράφεις και τους στίχους, έτσι? Στο συγκεκριμένο τραγούδι, ναι, γράψα τους στίχους. Ωραία. Έχετε και άλλα τραγούδια? Δεν έχουμε διασκευές αρκετές. Τραγούδια έχουμε ιδέες. Ιδέες οι οποίες ίσως υλοποιηθούν στο μέλλον. Να πάμε λίγο στο Δημήτρη εδώ πέρα. Είναι ο Δημήτρης ο οποίος παίζει κιθάρα, σωστά? Παίζω κιθάρα, ναι. Είμαι ο Δημήτρης Αλεξανδρής, είμαι 17 χρονών. Ασχολούμαι με την κιθάρα περίπου στα 3 με 4 χρόνια. Είμαστε όλοι δεμένοι στην πάντα. Μαθητής λυκείου? Είμαι μαθητής λυκείου, είμαι το 4ο ΕΠΑΛ μαθητής, το ΜΑΕ Οικονομικών. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, να πάμε λίγο εδώ σε έναν φοιτητή. Σε έναν φοιτητή που μου έχουν μιλήσει ήδη για αυτόν με τα καλύτερα λόγια. Είναι ο Χρήστος, λοιπόν, κύριε Σιγηρή, έτσι? Εγώ είμαι ο Χρήστος ο Κουρτίδης, είμαι ο φοιτητής της Μπάντας. Τι σπουδάζεις? Σπουδάζω μαθηματικό στη ΣΑΜΟ, με ελπίδες να περάσω στη Θεσσαλονίκη με μεταγραφή, αλλά ακόμα εδώ πέρα. Και τώρα με τις πρόβες πώς ταυτόχρονα, τι γίνεται? Για τις πρόβες παράτησα το πανεπιστήμιο. Ακούμε εδώ τώρα ευσεβείς μάλλον πόθους και μεγάλες φιλοδοξίες. Μπράβο, φίλε Χρήστο, γνωρίζω για σένα. Να έρθουμε εδώ όμως σε ένα παραδοσιακό όργανο, θα λέγαμε, στο κλαρίνο της υπόθεσης, όπου είναι ο φίλος μας ο... Νικηφόρος Ρούφος. Νικηφόρος Ρούφος. Μάλιστα, και ωραίο όνομα. Εσύ μαθητής, φίλε μου? Ναι, στο πρώτο γελ, δεύτερα λυκείου. Τέλεια. Τι άλλο να θέλουμε? Λοιπόν, εδώ τα κρουστά μας. Στα τύμπανα λοιπόν είναι ο... Γιώργος Θεοδωρίδης. Γιώργος Θεοδωρίδης. Και εσύ μαθητής? Κι εγώ μαθητής. Τρίτης λυκείου. Δίνω φέτος πανελλήνιες. Εντάξει, τα όνειρά μου είναι πάνω στη μουσική, μουσικολογία θέλω να σπουδάσω. Μακάρι να περάσουμε. Μάλιστα. Όλοι θέλετε να κάνετε κάτι με την μουσική? Δηλαδή, θα σε ενδιέφερε και κάτι πιο επαγγελματικά, ίσως επί της μουσικής όμως? Σίγουρα, αν μου δοθεί κάποια στιγμή κάποια ευκαιρία να παίξω επαγγελματικά μουσική, ναι, δεν θα πω όχι. Εσύ, φίλε μου, που
ασχολείσαι με ένα αμιγώς παραδοσιακό όργανο. Πώς ακούγονται αυτά τα ακούσματα, πώς μπορείς και τα παντρεύεις στα αυτιά σου, δεν ξέρω. Ασχολείσαι και με τη δημοτική μουσική? Η αλήθεια είναι ότι παραδοσιακό κλαρίνο δεν παίζει τόσο πολύ. Οπότε εντάξει, με τα παιδιά έχουμε συνηθεί ωραία, μου αρέσει και εμένα αυτό το είδος μουσικής. Μπορώ να πω περισσότερο από το παραδοσιακό και πιστεύω έχουμε δέσει καλά. Μπράβο, να. Τι ωραία πράγματα. Να έρθουμε λίγο όμως εδώ στον, ίσως τον frontman, να μου επιτραπεί αυτός ο όρος της υπόθεσης. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να μας πεις γενικότερα, αυτή εδώ η παρέα, από πού διάλεξε το όνομά της, πώς σας ήρθε δηλαδή να επιλέξετε αυτό το όνομα και πότε δημιουργηθήκατε? Έχουμε ένα χρόνο περίπου που έχουμε δημιουργηθεί. Δεθήκαμε παραπάνω. Της καραντίνας? Μετά, καλοκαίρι τώρα, δηλαδή πρέπει να είχαμε ανοίξει τότε. Ωραία. Και ναι, δημιουργηθήκαμε τότε, δεθήκαμε πιο πολύ με το διαγωνισμό, γιατί βάλαμε μπρος, πρόβες, ηχογραφήσεις και τέτοια. Το όνομα τραγουδιού το βρήκε ο κιθαρίστας σε ένα γκουγκλάρισμα αρχαιοελληνικών φράσεων. Αχα. Και είδε τη φράση ακροναότων. Οπότε, ναι. Και άρεσε και σε εμάς. Μάλιστα, εσύ είσαι ο νονός δηλαδή? Εγώ είμαι ο νονός, ναι. Έψαχνα μια Κυριακή πρωί να βρω το όνομα. Mm-hmm. Γράφω αρχαιολινικές φράσεις, λέω, ωραία, λέω, έτσι κάτι πολύ ωραίο, ναι. Και μπαίνω μέσα, έχει 50 φράσεις, βλέπω άκρονα άτομα, σημαίνει αποκορύφωμα, λέω. Λέω, εντάξει, λέω, τέλειο, αυτό είμαστε εμείς, λέω, το αποκορύφωμα της μουσικής. Ορίστε λοιπόν. Αποκορύφωμα της μουσικής σήμερα εδώ με τους άκρονα άτομ. Να περάσουμε λίγο στο θέμα του School Wave, το οποίο είναι βέβαια και μια μεγάλη διάκριση, γιατί αν δεν κάνω λάθος ξεκινήσανε 76 μπάντες, οι οποίες στην πορεία γίνανε 48 και τελικά μείνανε 15. Μιλάμε για 8-9 Ιουλίου, για Δραπετσόνα, δεν ξέρετε ποια μέρα ακριβώς παίζετε? Ναι, δεν ξέρουμε, θα μας ενημερώνουμε email. Αυτό που ξέρουμε είναι 8-9 Ιουλίου, πρέπει να είμαστε εκεί πέρα και... Κάθε και 8 και 9 θα εμφανίζονται 7 με 8 μπάντες και ένας ή δύο guest. Μάλιστα. Η επιλογή πώς ήταν δηλαδή αυτό το ταξίδι μέχρι να φτάσετε σε αυτό το σημείο? Είχαμε πιο σίγουρα να περάσουμε στις ακροάσεις, στη δεύτερη φάση στους 48. Και όταν ήταν να περάσουμε στους 15, πριν καμιά εβδομάδα περίπου, περιμέναμε στις 8 η ώρα να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, είχαμε αγχωθεί. Ήταν παραπάνω το... Ναι, άργησε η διαδικασία λόγω κάποιας βλάβης και είχαμε ξενερώσει και μετά στις 8.30 ώρα ανέβηκε στο Instagram, ναι. Οι μπάντες περάσαν και είδαμε το όνομά μας, έγινε χαμός. Τέλειο, θα πρέπει να το γιορτάσατε. Νομίζω ότι είναι όντως πραγματικά μεγάλη χαρά. Θα σας δοθεί η ευκαιρία όντως να παίξετε σε ένα ευρύ κοινό. Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση και μπράβο και συγχαρητήρια. Εμάς μας κάνετε περήφανους ως Αλεξανδροπολίτες. Πάμε λίγο στο βίντεο, στο Χρόνια Χαμένα, το οποίο έχει γυριστεί εδώ πέρα μέσα. Ναι, εδώ πέρα, στο Falso Recordings. Ωραία. Και περιμένουμε κάτι άλλο για συνέχεια. Έχουμε ηχογραφήσει την Ανδρομέδα, όπου στείλαμε δύο τραγούδια. Ναι, στείλαμε και την Ανδρομέδα σε διασκευή. Την έχουμε έτοιμη, λογικά θα την ανεβάσουμε πριν το School Wave. Ναι, για να το διαφημίσουμε και εκεί πέρα. Και θα δούμε, τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια. Ωραία, να, ορίστε λοιπόν και τα σχέδια σιγά-σιγά. Τα social media σας βοηθάνε, εσάς έτσι που είστε νέα παιδιά, δεν ξέρω τώρα, προφανώς θα δουλεύετε περισσότερο, έτσι? Φυσικά, δηλαδή... Ανεβάζουμε ένα post, έχουμε ακόλουθους στο Instagram. Mm-hmm. Το βλέπουν, ενημερώνονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιά με αφήσεις και τέτοια. Και ναι. Μάλιστα. Νέα εποχή λοιπόν και για τα συγκροτήματα, αλλά και εδώ στην πόλη μας, σε ένα υπέροχο χώρο εδώ στο Προβάδικο, όπου συζητάμε με μια μαθητική μπάντα. Και για πες μας λίγο, τα προβλήματα που έχει μια μαθητική μπάντα, πόσο μάλλον όταν είναι και από επαρχία, έτσι? Μαθητική μπάντα είναι μαθήματα, υποχρεώσεις, όπου για να μαζευτούμε να κάνουμε πρόβα έχει μια διαδικασία και κάποια δυσκολία. Και στην επαρχία είναι το θέμα ότι ο κόσμος... Ευκαιρίες, ίσως με άλλες μπάντες των Αθηνών... Ναι, καμιά σχέση. Ο κόσμος είναι πολύ περιορισμένος
Συγγνώμη κιόλας, κοιτούσα λίγο για τις μπάντες που περάσανε και πρέπει να σημειώσουμε ότι μόνο δύο επαρχιακές μπάντες, εσείς και η μπάντα, άλλη μία μπάντα από τα Τρίκαλα, έχετε περάσει, καταφέρατε και περάσετε. Όλες οι άλλες μπάντες ήταν από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και αυτό μεγάλο επίτευγμα, έτσι. Φυσικά, όντως, όταν είσαι μια μεγάλη πόλη, έχεις παραπάνω stage για να εμφανιστείς. Και γενικά ο κόσμος ανακυκλώνεται, δηλαδή σε βλέπει καινούριο κόσμο συνέχεια. Εδώ πέρα κάθε live που κάνουμε ήρθαν και γέμισαν τα μαγαζιά, ήταν γνωστοί μας, αλλά θέλουμε να εμφανιστούμε και σε άλλες πόλεις. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τα live. Δεν ξέρω, εσύ τι προτιμάς, studio recording ή live εμφανίσεις? Εγώ προτιμάω τις live εμφανίσεις, διότι έχουμε επαφή με τον κόσμο. Βλέπουμε ότι διασκεδάζουν, τότε διασκεδάζουμε κι εμείς ακόμα παραπάνω. Ναι, και η εμπειρία. Δηλαδή οι εμπειρίες που είναι στο live δεν τις ζουν ούτε σε στούντιο, ούτε πουθενά. Θέλω να συζητήσουμε λίγο μαζί όσον αφορά την παράδοση και τη μίξη αυτή με τον σύγχρονο ήχο τον δικό σας. Πώς σου φαίνεται αυτή η μίξη σε σένα? Εγώ προσωπικά δεν ήμουν αυτού του είδους μουσικής. Εγώ πάντα άκουγα metal. Αλλά επειδή με τα παιδιά δέσαμε πάρα πολύ ωραία, είναι κάτι καινοτόμο, είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι ιδιαίτερο ακριβώς. Και βέβαια εντάξει, έχουμε και στοιχεία σύγχρονα, αλλά παραμένουν και τα παραδοσιακά με το λαούτο και με το κλαρίνο. Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Λαούτο και κλαρίνο και τα τύμπανά μας εδώ. Πες μου λίγο, οι εμπειρίες σου μέχρι τώρα από τις live εμφανίσεις και από όλο αυτό το ταξίδι που έχεις με τους Ακρονάουτων, εσύ πώς το βιώνεις? Λοιπόν, δυστυχώς θα πω τώρα, λόγω COVID και λόγω της εποχής τώρα με τον ιό, δεν μας δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να παίξουμε live. Παίξαμε τρία live. Το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ, μαζέψαμε τους φίλους μας, τον κόσμο μας. Σίγουρα θα θέλαμε να ανοιχτούμε σε κάτι μεγαλύτερο, που ψάχναμε και την ευκαιρία με το School Wave. Περάσαμε, χαρήκαμε και συνεχίζουμε. Θα απολαύσουμε αυτή την εμπειρία. Τέλεια, τέλεια. Θα απολαύσουμε αυτή την εμπειρία. Για τα live λοιπόν ο λόγος, εδώ που τα αφήσαμε θα συνεχίσουμε πάλι μαζί. Τι άλλο έχετε κανονισμένο πέρα από το School Wave? Σίγουρα εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Νομίζω ναι ότι στις 29 του μήνα θα εμφανιστούμε νομαρχείο κάπου εκεί πέρα. Και, ναι, σήμερα είχα μια συζήτηση. Τέλεια. Και πιστεύουμε και λευκές νύχτες και άλλα πολλά. Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Ακρονάουτων. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα τώρα με το που θα κλείσουμε να απολαύσετε και ένα μέρος από το βίντεο κλιπ τους. Αλλά θα ήθελα καλύτερα να κλείσετε εσείς με ίσως το δικό σας μήνυμα απέναντι στον κόσμο που μας βλέπει στην Αλεξανδρούπολη, στο Ιεύρος, και γιατί όχι να δώσετε και μία υπόσχεση ότι τουλάχιστον θα εκπροσωπήσετε την πόλη μας επάξια σε αυτό κάτω, έτσι. Ναι, είναι μεγάλη υπόσχεση. Πιστεύουμε ότι θα τους βγάλουμε ασπροπρόσωπους. Είμαστε η δεύτερη μπάντα που κατεβαίνει από Αλεξανδρούπολη. Ένα μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι η μουσική ενώνει τον κόσμο και να στηρίξουν και τη μουσική που παίζουμε, όπου η νεολαία να το... Πώς μπορούμε να το στηρίξουμε, δηλαδή πού μπορούν να σας βρούνε, για πες μας λίγο, YouTube, Facebook? Στο Instagram έχουμε, ναι, στο Instagram έχουμε, το είναι akron.outon, όλα μικρά αγγλικά. Και εκεί πέρα ανακοινώνουμε τις συναυλίες μας, την πορεία μας στο School Wave. Τέλεια. Και έχουμε και το τραγούδι μας, το οποίο είναι στο κανάλι στο YouTube, στο κανάλι του Falso Recordings. Χρόνια χαμένα, Ακρονάουτων, και να μπουν να το δουν. Okay. Θες να μας πεις δύο λόγια έτσι για το κλείσιμο? Αυτό που θέλω είναι όλες οι ηλικίες να μην σταματήσουν ποτέ να παίζουν μουσική, να αγαπάνε τη μουσική, φιλιά σε όλο τον κόσμο και αγάπη. Πολύ ωραία. Χριστάρα, πες μας. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Αφήστε τους υπολογιστές και πιάστε τα όργανα. Μπράβο, έβγε. Νικηφόρος. Ασχοληθείτε με τη μουσική, νομίζω είναι το καλύτερο πράγμα. Περνάει ευχάριστη η ώρα, τα πάντα είναι καλύτερα με τη μουσική αυτό. Τέλεια, όλα τα μηνύματα και ο Γιώργος. Πες μας, Γιώργο. Τώρα με βάση τη μουσική, να ασχοληθούν όλα τα παιδιά με αυτό που αγαπάνε και όχι με αυτό που έχει τα λεφτά.
που είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Και ειδικά με τη μουσική και να κάνουν πρωτοπόρα πράγματα όπως δεν θα ξεχαστεί και η παραδοσιακή μουσική μαζί με σύγχρονη μουσική. Αυτό. Ωραία τα μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν λοιπόν εδώ παρέα με τους Ακρονάουτων. Να είστε καλά. Σου και ντύσε και εμένα, ναι, να ξεκινήσω τη μέρα μου τέλεια. Και εσύ να χάσεις τα άντα σου, φεύγα σου. Λέξεις δε λέω μωρέ για τα νιάτα σου. Μα τούτο τ' άνθρωπο δεν είδες καλά. Από κορμί ήταν θεριό, μα στη ψυχή του ρε μάλι σωστό. Μάνα. Σήκω χαράματα, φτιάξε τα πράγματα. Χδίσου και ντύσου και ντύσε και εμένα, ναι, να ξεκινήσω τη μέρα μου τέλεια. Και εσύ να χάσεις τα άντα σου, φεύγα σου. Λέξεις δε λέω μωρέ για τα νιάτα σου.